ακριβώς τις θέσεις των γονιών, των οργανωμένων γονιών για τα τετράμινα μετά τη συνάντηση με το Υπουργείο. Αγαπητέ μου Χαράλαμπη Διονυσίου, καλή σου μέρα. Καλημέρα αγαπητέ Ανδρέα, καλό μήνα, καλημέρα και στους τηλεθεατές. Καλημέρα, καλό μήνα να έχουμε. Τα τετράμινα συνεχίζουν να ταλαιπωρούν γονείς, εκπαιδευτικούς, μαθητές. Ολοκληρώνονται σε λίγο βέβαια, σε λίγες μέρες. Αλλά η εικόνα είναι αυτή που έχουμε πολλές φορές κουβεντιάσει, ότι θα πρέπει κάτι να γίνει, κάτι να αλλάξει. Ακριβώς Ανδρέα, δυστυχώς εκεί που υπήρχε ένας θεσμός όπου όλοι μας ζητούσαμε να είναι αντικειμενικός και αξιοκρατικός δίκαιος για όλα τα παιδιά, δυστυχώς έχουμε παρακολουθήσει από την αρχή της σχολικής χρονιάς στρεβλώσεις κατά τη διάρκεια εφαρμογής της νομοθεσίας και η κορύφωση των αντιδράσεων μας ήταν τα αποτελέσματα των εξεταστικών δοκιμίων της γραπτής αξιολόγησης, αφού προηγήθηκαν προηγουμένως στρεβλώσεις βαθμοί δυσκολίας στα εξεταστικά δοκίμια που δεν προβλέπονταν στην νομοθεσία. Βέβαια το Υπουργείο της Παιδείας λέει ότι οι επιδόσεις όσον αφορά φέτος τα τετράμινα ήταν πάνω κάτω ίδιες με τις περσινές επιδόσεις. Εντάξει, το Υπουργείο Παιδείας το Σάββατο που μας εκάλεσε στην σύσκεψη για να μας αναλύσει τα δικά του δεδομένα, απλά μας είχε πει ότι το ήταν ευχαριστημένο με το 10% των μαθητών το οποίο έγραψε πάνω από το 17, αλλά δεν μας είπε το τι θα γίνει με το υπόλοιπο 90-85% που δεν πήγε καθόλου καλά στις εξετάσεις. Επίσης το Υπουργείο δεν μας έχει αναφέρει πώς εξηγεί το φαινόμενο τα παιδιά κατά την προφορική αξιολόγηση, έστω και με τα πολλά διαγωνίσματα, πήραν βαθμών αυτών που θεωρούσαν ότι ήταν ικανοποιητικός, ενώ είχε μεγάλη απόκληση τα ίδια δεδομένα αυτά που διδάχθηκαν μέσα στην τάξη με τον εκπαιδευτικό τους, να μην μπορούσαν να τα γράψουν στη γραπτή τους αξιολόγηση. Άρα αυτοί είναι οι χιλιάδες εκπαιδευτικοί και οι γονείς. Ή μπορεί να φταίνε αυτοί που έχουν βάλει τα εξεταστικά δοκίμια με τις στρεβλώσεις και τον βαθμό δυσκολίας που έχουν βάλει. Πάντως, το Υπουργείο, το Υπουργείο δυστυχώς λέει ότι έχουν οργανωθεί όλα πάρα πολύ καλά. Οι εκπαιδευτικοί που υπάρχουν με χρόνια εμπειρίες στο Υπουργείο έχουν πραγματοποιήσει ή έχουν βάλει τα θέματα τους και είναι ικανοποιητικά. Άρα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τη μάθηση, από ό,τι έχει αναφέρει ο Υπουργός. Άρα θεωρούμε δύο είναι τα συμπεράσματα μας, Ανδρέα. Είτε οι εκπαιδευτικοί μας στα σχολεία δεν μπορούν να κάνουν καλά το λειτουργήμα τους, ή τα παιδιά μας δεν μπορούν να αντιληφθούν αυτά που διδάσκονται στο σχολείο. Μάλιστα. Τώρα, εμέσως πλην σαφώς, αγαπητέ μου Χαράλαμπε, και το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου που ασχολείται με το νέο σχέδιο αξιολόγησης των μαθητών, αφήνει εμέσως πλην σαφώς εχμές εναντίον των τετραμήνων. Έχουμε διαβάσει την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχουμε διαβάσει και το εσωτερικό την ανάλυση των διευθυντών των σχολείων της μέσης εκπαίδευσης, όπου το 50% πράγματι έδωσε την πραγματική εικόνα των τετραμήνων. Δηλαδή οι τέσσερις στόχοι του Υπουργείου Παιδείας που έχει θέσει από το 2019, η μείωση του άγχους, η μείωση της παραπαιδείας, η μείωση των πολλών διαγωνισμάτων και η μείωση της ύλης δεν έχουν επιτευχθεί. Γιατί μπορεί να μιλούμε ότι εξετάστηκαν τα παιδιά στη μισή ύλη, αλλά δυστυχώς η ύλη δεν είχε διδαχθεί με τον σωστό τρόπο. Ναι. Φυσικά, να πούμε ότι μερίδιο ευθύνης υπάρχει και η διαχείριση της πανδημίας και η έξαρση της πανδημίας που είχαμε με την μετάλλαξη την όμικρον το χειμώνα. Τα λέγαμε από την αρχή του φθινοπόρου. Δυστυχώς το Υπουργείο δεν μας άκουσε. Είχε την επιμονή μέσα σε ένα μέσο διάστημα που είχαμε κρούσματα μέχρι και 5.000 την ημέρα να πραγματοποιήσει τις εξετάσεις των τετραμήνων ακόμα και για όλες τις τάξεις. Και δυστυχώς τα αποτελέσματα είναι αυτά που βλέπουμε σήμερα. Εμείς οφείλουμε να το ξαναπούμε, Ανδρέα. Παρόλο που έχουμε την Πέμπτη η ώρα 4 το απόγευμα δημοσιογραφική διάσκεψη και καλέσαμε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να καταθέσουμε τις διαπιστώσεις μας, να πούμε ότι υπάρχουν αρκετά παιδιά που αυτή τη στιγμή έχουν θυματοποιηθεί, γιατί αυτά τα παιδιά θα υποβάλουν
σε λίγες ημέρες τα ενδεικτικά τους στα ξένα πανεπιστήμια για πρόσβαση με την νέα σχολική χρονιά. Μάλιστα. Έτσι έχουν τα πράγματα. Μακάρι στο τέλος της ημέρας να κάτσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι και να βρουν λύση το πρόβλημα. Και η Βουλή, βέβαια, η οποία έχει ψηφίσει τον νόμο. Γιατί πάνω απ' όλα εμείς θέλουμε τη μάθηση, η μάθηση των παιδιών μας να είναι σωστή και να μην βασανιστεί και να ταλαιπωρεί τον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ μου Χαράλαμπη Διονυσίου. Καλή συνέχεια.